2 χρόνια ξεκινήσαμε αυτό το παζάρι που γίνεται στο ξενοδοχείο Χανδρής. Βλέπουμε ότι έχει αρκετή πολύ καλή επιτυχία. Ξεκινούμε από το πρωί στις 9-10 η ώρα μέχρι το βράδυ και έρχονται οι κυρίες όπως θέλουν, βλέπουν τα κεντήματα, αγοράζουν ξέρω εγώ κλπ. Αυτά όλα είναι φτιαγμένα. Όλα είναι χειροποίητα, φτιαγμένα από τους αργαλιούς. Οι πασμίνες είναι από τους επιτραπέζιους αργαλιούς που έχουμε. Εδώ και 2 χρόνια ξεκινήσει το σωματείο μας. Και τα κεντήματα είναι από τους κανονικούς αργαλιούς. Αυτά τα φτιάχνουν οι μαθήτριες του εργαστηρίου με καθοδήγηση από τις δασκάλες. Μαθαίνουν, αυτό είναι ο σκοπός του σωματείου μας. Να μαθαίνουν οι νέες κοπέλες τον αργαλιό για να μείνει η τέχνη που αρχίζει και. Και οι δασκάλες καθοδηγούν. Είναι πολλά τα άτομα τα οποία είναι στο σωματείο. Στους μεγάλους αργαλιούς είναι γύρω στα 4-5 μαθήτριες, μπορεί και παραπάνω, που διδάσκονται απογευματινές ώρες τα μαθήματα αυτά. Στους μικρούς αργαλιούς επίσης άλλες γύρω στις 6-7 μαθήτριες που φτιάχνουν τις πασμίνες, τα κασκόλ, τα πόντζο, δεν ξέρω αν το είδατε εκεί, τη φούστα κλπ. Και ό,τι άλλο μπορεί να φτιαχτεί στο μικρό αργαλιό. Δυνατότητες όσες έχει. Στόχοι από εδώ και πέρα, ποιοι είναι του σωματείου? Είναι να συνεχίσει η παράδοση των υφαντών, το οποίο πάει να εκλείψει και προσπαθούμε να το κρατήσουμε. Το σωματείο ακόμα κάνει και εκμάθηση ταντέλας και κοπτικής ραπτικής. Προσπαθούμε να μένουν, να δημιουργούνται καινούργιες, οι νέες κοπέλες να μαθαίνουν όλη αυτή τη τέχνη. Υπάρχει ενδιαφέρον από τις νέες? Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αυτά που διδάσκονται στο τμήμα του κεντήματος είναι τεχνοτροπίες πολύ παλιές, που αυτές όντως έχουν εκλείψει. Όπως παραδείγματος χάρη το κοπανέλι, η μπίλα, το λασέ, το τούλι των Μπρετών που λέμε. Φέτο διδάχθηκε και η μπιμπίλα, μια άλλη τεχνοτροπία, δύσκολες τεχνοτροπίες, αλλά η δασκάλα είναι πάρα πολύ καλή και μπορεί και διδάσκει. Και φυσικά θέλετε μπορείτε να έρθετε όλα αυτά να τα δείτε 2-5 του μηνός στο Μύριο που θα γίνει η έκθεση υφαντικής, κοπτικής, ραπτικής και κεντήματος δανδέλας. Θα έχει πολύ ωραία και αξιόλογα. Και φυσικά στο τμήμα του κεντήματος προωθούμε το χιώτικο μοσαϊκό, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πουθενά δεν διδάσκεται, μόνο στοιχείο.